Ορίστε, δεξιά, κύριε Γάκη. Δεξιά και αριστερά διαπιστώθηκε ότι βλέπουν διάφοροι ομιλητές ανάλογα από τη θέση την οποία σήμερα κατέχουν. Άνθρωποι που μέχρι χθες διαμόρφωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας σήμερα, μπορούν με πολύ μεγάλη ευκολία να μιλούν για την ανατροπή μιας κατάστασης που αυτοί δημιούργησαν. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι ακόμα γίνεται, για μια ακόμα φορά γίνεται μια αντιπαράθεση πολιτική, καθόλου σύνθεσης και καθόλου προβληματισμού. Είναι ανάγκες που ο τόπος έχει σήμερα και τις οποίες θα πρέπει το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τις βρει στο βηματισμό του. Ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα καθολικό σχέδιο που θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Ούτε λύνει κάθε πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Είναι κατευθύντριες γραμμές που σηματοδοτούν την πολιτική που κάθε κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει. Μέσα από τα πολλαπλά επίπεδα παρεμβάσεων του, οφείλουμε να υπολογίζουμε τόσο τις υποχρεώσεις μας, όσο και τις δεσμεύσεις μας. Τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει σαν κράτος, όπως το ζήτημα του χρέους, αλλά και τα ανταποδοτικά ωφέλη που πρέπει να δώσει η πολιτεία στην κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της, ελαστοχιοποιώντας τις κοινωνικές και μικροοικονομικές επιπτώσεις των μνημονίων, στην ανισότητα και στον κοινωνικό αποκλεισμό πρέπει να σταθεί σε αυτό το ύψος. Σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να σηματοδοτήσουν μια διαφορετική πορεία στη διακυβέρνηση της χώρας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι στο πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο που υπάρχει, ότι ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε σήμερα είναι ένας προϋπολογισμός αξιοπιστίας, κοινωνικής πολιτικής και αναπτυξιακής όθησης. Μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, καταφέρνουμε για τρίτη συνεχή χρονιά και θα το εκτελέσουμε να καταθέσουμε έναν προϋπολογισμό που δημιουργεί συνθήκες για την ομαλή επιστροφή της χώρας στις αγορές. Χωρίς αυτό να είναι θέσφατο ότι οι αγορές είναι η λύση του προβλήματός μας. Ένας προϋπολογισμός που θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία δυναμικά μπροστά. Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, όπως και οι θετικές προβλέψεις στο μεσοπρόθεσμο για την ελληνική οικονομία πρόγραμμα, διευρύνει τις προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, βγάζει οριστικά τη χώρα από τα μνημόνια, δρομολογώντας την αναζήτηση νέων προοδευτικών βημάτων για τη χώρα μας. Υπάρχουν όμως τρεις προτεραιότητες άμεσες όλο αυτό το διάστημα. Δύο άμεσες προτεραιότητες και μία στρατηγικού χαρακτήρα. Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση των αναγκαίων βημάτων, ψήφιση δηλαδή προαπαιτουμένων, για την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο, και η δεύτερη ότι η συζήτηση για το χρέος και την κατάλληλη προετοιμασία για την ασφαλή και συμφέρουσα έξοδο στις αγορές για τον δανεισμό της χώρας είναι η δεύτερη προτεραιότητα. Η στρατηγική όμως προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός οδικού χάρτη πάνω στον οποίο θα πρέπει να βαδίσει η χώρα μας αμέσως μετά την έξοδο του μνημονίου. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς κινείται ο προϋπολογισμός μας. Είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός? Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει, αν χρησιμοποιεί ως συνήθως επιλεκτικά στοιχεία του προϋπολογισμού για να δικαιολογήσει την άποψή του. Και σαν τέτοια θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει μια μεγένθηση του 2,5% και ένα πρωτογενές προβλεπόμενο πλεώνασμα 2,82%. Χωρίς νέα μέτρα, όπως διαδίδει η εξωματική αντιπολίτευση, ισοπεδώνοντας κάθε λογική συνέχεια των συμφωνηθέντων τους θεσμούς. Είναι προϋπολογισμός αξιοπιστίας? Ναι, θα έλεγε κανείς, εφόσον υλοποιεί σωστά, δημιουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων, τονώνει την παραγωγική δραστηριότητα. Είναι προϋπολογισμός κοινωνικά δίκαιος? Εδώ τα πράγματα είναι πιο ελαστικά και κανείς θα πρέπει να μιλήσει εκτός από το μυαλό και με την καρδιά, αλλά και με τη συνείδησή του. Μετά από 3 χρόνια, με τις γνωστές δημοσιονομικές δυσκολίες και τις ισχυρές πιέσεις, καταφέραμε με κόστος, αυτό είναι αλήθεια, μια ήπια προσαρμογή με κοινωνικό όμως πρόσημο. Όπως είναι το κοινωνικό μέρισμα, η πρόσβαση όλων των πολιτών μας στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι λύσεις που δίνουμε μέρα με τη μέρα και στο θέμα της υγείας αλλά και στο θέμα της παιδείας που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας. Τι λέτε? Το κοινωνικό λοιπόν πρόσημο
στον προϋπολογισμό φαίνεται ξεκάθαρα από την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων και του χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα. Στοχεύει στην παιδική φτώχεια, αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και στη στήριξη της πιο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας. Είναι όμως αυτή η αριστερή προοπτική που θέλουμε εμείς να δώσουμε? Και εδώ μπαίνει το θέμα της συνείδησης. Νομίζω πως όχι. Ένας προϋπολογισμός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ανακατανέμει τα έσοδα και να τα κάνει έξοδα. Τι είναι όμως τα έσοδα, από πού προέρχονται, είναι ο ταξικός χαρακτήρας και πού δίνονται αυτά, είναι ο ταξικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός των προηγούμενων χρόνων συγκέντρωνε έσοδα από τους φτωχούς, από τους φορολογούμενους και τα μετέφερε σε ισχυρούς οικονομικά. Ο δικός μας προϋπολογισμός, να προσθέσει κανείς εκεί ότι στα έσοδα υπήρχε και ένας υπερδανισμός και ταυτόχρονα μια υπερκατανάλωση. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο σήμερα να έχουμε μια κοινωνία που είναι υπερχρεωμένη και η μετάσταση υπερκατανάλωσης. Αυτήν την αντιμετώπιση οφείλουμε σήμερα να έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βρει μια άλλη στρατηγική αντιμετώπιση όλου αυτού του προβλήματος. Θέλω με βάση αυτό να πω δύο πράγματα για τους συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά. Είπαμε με συνείδηση και με καρδιά. Ο ΦΠΑ στα νησιά είναι ένας θεσμός που διατρέχει όλη την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Δημιουργεί ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί επενδυτικό κλίμα, δημιουργεί ενίσχυση της απασχόλησης, αύξηση των δημοσίων εσόδων και δεν το κάνει αυτό γιατί έτσι πρέπει να το κάνει, αλλά γιατί υπάρχει ένα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό δυναμικό στα νησιά που μπορεί αυτά τα πράγματα να τα υλοποιήσει. Και πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι θα ανατραπούν από την κατάργηση των ΗΠΑ συντελεστών ΦΠΑ και κάνουν μια έκκληση στον Υπουργό και είναι Υπουργοί Οικονομικών εδώ, μια ίστατη τελευταία έκκληση να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάργηση που μας επιβάλλουν. Ωραία. Δεν μπορούν αυτά τα μέτρα να αντικατασταθούν από ισοδύναμα ανταποδοτικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι έτσι κι αλλιώς υποχρέωση της πολιτείας και δεν πρέπει να δοθεί έτσι έναντι. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, κύριε Λοβέρδο, δεν θέλετε.